Λόγω του μαθήματος που μου έκανε ο κύριος Γεωργιάδης σε σχέση με τις ιατρικές του γνώσεις, με βάση και την επαγγελματική του εμπειρία, θα σας πω το εξής, κύριε Γεωργιάδη. Εσείς ξεκινήσατε το gatekeeping από τους ανασφάλιστους αυτής της χώρας. Γιατί ξεχνάτε ότι διώξατε 2.500 ανθρώπους σε ένα βράδυ? Ποιος διέλυσε την πρωτοβάθμια υγεία? Την πρωτοβάθμια υγεία? Τώρα, α, μη σηκώ, οι βουλευτές πήραν μεταμεσονυχτίο στο λόγο. Τουλάχιστον μεταμεσονυχτία δικαιούνται να μιλήσουν. Την πρωτοβάθμια υγεία είστε αυτός που κατακρεούργησε ό,τι πρωτοβάθμια δομή υπήρχε για να σπρώξετε κόσμο στα ιδιωτικά κέντρα. Ωραία. Αυτό κάνατε. Μην επαναλαμβάνετε την ομιλία σας, κύριε Υπουργέ. Μην επαναλαμβάνετε την ομιλία σας. Γιατί εδώ πετά κουβέντες στο αέρα, ας πούμε, και νομίζει ότι τρώμε σανό. Λοιπόν, δεύτερον, και αυτό θα σας συνοδεύει, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό το κλείσιμο των ιατρίων του ΙΚΑ και του ΕΟΠΗ θα σας συνοδεύει. Και δεν το σώζετε ότι βάλατε gatekeeping, και δεν βάλατε μόνο gatekeeping με το παραπεμπτικό, βάλατε και υπογραφή αποδοχής χρέους. Αυτός που πήγαινε στο νοσοκομείο, όχι δεν υπάρχει, θα σας καταθέσουμε. Εντάξει. Πάρα πολλά παραστατικά τα οποία πήγανε, στη φαντασία σας μπορεί να μην υπάρχει, στην πραγματικότητα των ασθενών οι οποίοι πήγαιναν και υπέγραφαν την αποδοχή χρέους και τους πήγαινε το μπιλιετάκι στην εφορία, υπάρχει και καλό υπάρχει. Έτσι. Λοιπόν, σκουπίστε τον υδρότα. Άλλο ένα πράγμα ήθελα να πω για τη Σαντορίνη. Για τη Σαντορίνη, αφήστε τώρα τέτοια. Τα πράγματα είναι απλά. Ήταν έτοιμα από το 2011, ναι ή όχι? Γιατί δεν τα ανοίξατε? Γιατί κάνατε παζάρι να το δώσετε. Γιατί κάνατε παζάρι να το δώσει σε ιδιωτικά συμφέροντα. Εμείς το ανοίγουμε, και το ανοίγουμε γρήγορα με την ΑΕΜΗ, η οποία είναι μονομετοχική ΑΕ του Δημοσίου. Βάλτε μια τελεία σας παρακαλώ. Τα περιγράφουμε πολύ αναλυτικά. Με την ΑΕΜΗ θα τα ανοίξουμε μέχρι την άνοιξη για να λειτουργήσει αυτή η σεζόν με αυτόν τον τρόπο. Και οι δύο κατηγορίες γιατρών που θα είναι μέσα, αυτοί που θα αποσπαστούν από άλλα νοσοκομεία ή που θα πάνε από το κέντρο υγείας, θα μεταφερθούν εκεί ή που θα προσλάβει η ΑΕΜΗ, θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης δημόσιοι λειτουργοί. Και μη στενοχωράστε καθόλου. Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Δώσαμε φέτος, θα δώσουμε και του χρόνου και τα αντίχρονου και τον άλλο χρόνο. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Σας παρακαλώ. Δεν θα μετατρέψουμε τη διαδικασία σε debate τώρα του κυρίου Πολάκη με τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί εκτός από παραστατικά θα χρειαστούμε και συνταγή εδώ. Μπορεί να εναλλάσσεστε μέχρι το πρωί με προσωπικό. Παρδάκι μου. Κύριε Υπουργέ, πρώτον, για τους γιατρούς του ΙΚΑ μην πολύ μιλάτε. Ο κύριος Ξανθός στην Επιτροπή είπε, τώρα με την απόσταση του χρόνου αναγνωρίζω ότι η μετατροπή του ΕΟΠΗ μόνο σε αγοραστή υπηρεσιών υγείας ήταν σωστή μεταρρύθμιση. Επιλέξη. Οι γιατροί του ΕΟΠΗ προσωπείους υποσχεθήκατε επαναπρόσληψη στον ΕΟΠΗ. Έχετε βγάλει εσείς, κύριε Ξανθέ, απόφαση ότι μέχρι τέλους αυτού του χρόνου πρέπει να αποφασίσουν αν θα κρατήσουν το ιατρείο τους ή αν θα μπουν μέσα στο παιδί. Ενώ τους κοροϊδεύατε όταν ήμουνα εγώ υπουργός, κύριε Ξανθέ, ότι θα τους πάρετε πίσω και θα τους δώσετε το δικαίωμα να έχουν και τα ιατρία τους. Ναι, πάνε να δημιουργήσετε τώρα προσωπικό με τον κύριο Ξανθό. Και κάνατε αυτό που αποφάσισα εγώ, χωρίς να τους πείτε ένα συγγνώμη. Άρα μην αφήνετε στο κάτω τώρα. Αυτό παίζει και πιο μάτια. Ελάτε, κύριε Τζαμακλή. Ως προς το νοσοκομείο, εγώ δεν σε φοβάμαι, δεν είμαι σαν τους άλλους. Δεν σε φοβάμαι καθόλου. Άκου λοιπόν τώρα. Ως προς το νοσοκομείο της Θήρας, φέτος θα υπολειτουργήσει, γιατί κλείνεται το κέντρο υγείας για να το κάνετε όλο αυτό που κάνετε. Και ακούστε, κύριε αναπληρωτά. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Του χρόνου. Κύριε Γεωργιάδη. Του χρόνου που δεν θα είστε εσείς, θα ψάχνουμε να πάρουμε το μικρόφωνο. Φτιάξουμε. Γιατί αυτή η λύση που θέλαμε να κάνουμε εμείς, θα είχε διάρκεια και όχι κόστος για το δημόσιο. Ενώ αυτό που κάνετε εσείς
είναι αυτό που κάνετε μονίμως. Μισές δουλειές και μαραζωμένες. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αφού... Κύριο Ξανθό είπε. Μια... Το όνομα του κύριου Ξανθό ανέφερε. Ο οποίος από ευγένεια δεν παίρνει τον λόγο. Ελπίζει. Από ανωτερότητα, κύριε Γεωργιάδη, δεν παίρνει τον λόγο. Ελπίζει ο προκάτοχός μας, για να μην πω το όνομά του, ένδειξε ανωτερότητα. Μας, ότι του χρόνου δεν θα είμαστε εμείς. Ξέρεις τι λένε κάτω στην Κρήτη. Ξέρεις τι λένε στην Κρήτη. Άκουσε το λίγο. Που έχει γριά στο Πεθυμιώτζι, τα θωρεί και στο Νιρότζι. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Τζαμακλή.